σχέσεις. Μου επιτρέπεις να ρωτήσω, αλλά το είπε δημοσίως η Τάνια Τσανακλείδου. Ναι, ναι. Και ήταν πολύ γλυκό αυτό που είχατε σχέση, που εμείς δεν το ξέραμε και το είπε μετά από χρόνια. Ναι. Είχαμε σχέση πολλά χρόνια, ναι. Όχι, τότε ήταν γνωστό, ήταν παλιά, ήταν πολύ παλιά. Ήταν πολύ παλιά, ναι. Ναι. Ναι, η Τάνια μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Την αγαπά πάρα πολύ και με αγαπάει και μπορεί, έχει το δικαίωμα να το λέει. Αφού αποφάσισε να το πει, ας το πει. Πώς αισθάνθηκες μετά από χρόνια που δεν είχα κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως. Ίσα-ίσα δεν. Εντάξει, παιδιά, εξαρτάται και ο άνθρωπος τώρα και πώς λέει κάτι και ακριβώς. Γιατί το λέει. Ακριβώς. Γιατί μιλούσε και για δικά της θέματα πιο προσωπικά, για τις γυναίκες και πώς αισθάνονται. Ακριβώς. Οπότε, η Τάνια αυτό έχει... ήταν ένα ερέθισμα τέλος πάντων για να συνεχίσει την κουβέντα της και τον τρόπο σκέψης της. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ενώ με καλό τρόπο το εννοώ, γιατί ξέρει τι λέει και πότε θα το πει, πότε επέλεξε να το πει. Είναι δικό της θέμα. Εγώ μαζί της είμαι, δεν έχω θέμα. Την αγαπάω πολύ. Εντάξει, είσαι κύριος. Και εγώ επίσης την αγαπάω πολύ. Όχι, για σένα το είπα. Α. Που είπες. Ναι, εγώ καλλιτεχνικά δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα μέσα από τα τραγούδια της. Αλλά που το είπες εσύ είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ γλυκό.